Βεβαίως. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε εχθές. Έχει διάφορα σημεία μέσα τα οποία έχουν εκφράσει συνδικαλιστές την έντονη αντίδρασή τους και συγκεκριμένα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει εκδώσει και ανακοινώσεις επ' αυτού. Κυρία Ταμπουλάρη, πώς τοποθετήσετε εσείς, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, κυρία Γιώτα Ταμπουλάρη? Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που επιδιώκει να βάλει περισσότερα, ακόμα περισσότερα εμπόδια στην έκφραση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων που θέλουν να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν. Γιατί οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα και αγωνίζονταν και αγωνίζονται και θα αγωνίζονται για να διεκδικήσουν και πολύ περισσότερο όταν διαμορφώνεται μια κατάσταση που τη ζωή τους την κάνει πιο δύσκολη. Εκεί θέλουν να βάλουν φραγμούς. Θέλουν ένα κίνημα εργατικό και λαϊκό απόλυτα ελεγχόμενο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις κάθε φορά της μεγαλοεργοδοσίας του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων και βέβαια η όποια κινητοποίηση να περνάει από το πολύ πολύ ψηλό κόσκινο των δυνάμεων ασφαλείας και του Υπουργείου. Υπάρχει... Αυτός είναι ο στόχος. Γιάννη, αν έχουμε 30 δευτερόλεπτα, επειδή... Ναι, σύντομα για να ολοκληρώσουμε. Βεβαίως, που προβλέπει και το νομοσχέδιο, κυρία Ταμπουλάρη, ότι κάποιος είναι υπεύθυνος ο οργανωτής της διαδήλωσης και έχει αστική και ποινική ευθύνη. Ακούστε, όλα αυτά είναι προφάσεις που λέει η κυβέρνηση και όσοι τα στηρίζουν και ρίχνουν νερό στο μήλο της έχουν την ευθύνη τους. Ο νόμος είναι εμπνευσμένος από νόμο Χουντικό του 1971. Στοχεύει τους εργατικούς αγώνες. Οι εργαζόμενοι και αυτοί που διοργανώνουν τον αγώνα τους μπορούν πάρα πολύ καλά να ξέρουν και πώς θα κινηθούν και το μέγεθος και την εμβέλειά τους. Το ζήτημα είναι ότι και στις μικρές γειτονιές δεκάδες και εκατοντάδες μαγαζιά έχουν κλείσει γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά, γιατί οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι πλήττονται από σκληρούς νόμους. Μπροστά έχουμε μια καπιταλιστική κρίση που θα εξελιχθεί, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και θα προκαλέσει αγώνες. Αυτό η κυβέρνηση θέλει να γλιτώσει και γι' αυτό αποφασίζει ή θέλει να αποφασίσει ότι θα υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε εκπροσώπους και σε υπευθύνους που θα ορίζονται στην κάθε συγκέντρωση. Λοιπόν, κυρία Ταμπουλάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοίγει το δρόμο για και τον κύριο Κογιουμτζή. Ευχαριστούμε. Μας συγχωρείτε, απλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.